Ζαλίζουν οι απώλειες εσόδων που υπέστη μόνο στο πρώτο πεντάμινο του 2020 η παγκόσμια τουριστική βιομηχανία σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από την αρμόδια υπηρεσία του ΟΗΕ. Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο τουρισμός έχασε περισσότερα από 270 δισεκατομμύρια ευρώ, τρεις φορές περισσότερα από όσα έχασε το 2009 λόγω της κρίσης. Ο αριθμός των τουριστών μειώθηκε κατά 300 εκατομμύρια και το χειρότερο είναι ότι ακόμη δεν έχουμε φτάσει καν στο σημείο όπου βλέπουμε το φως στο τέλος του τούνελ. Στον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού εκτιμούμε ότι αναλόγως του ανοίγματος των συνόρων, των αντιδράσεων των αγορών και του πώς θα εξελιχθεί η πορεία της COVID-19 και οι κοινωνικές συμπεριφορές, θα δούμε μια μείωση της τάξης του 60 έως και 80% στον παγκόσμιο τουρισμό το 2020. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες θα δεχθούν το ισχυρότερο πλήγμα και πως εκατομμύρια νοικοκυριά σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζουν τεράστιους κινδύνους. Μόνο στην Ευρώπη ο τουρισμός επηρεάζει 27 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και ο κλάδος θα χρειαστεί αρκετά χρόνια μέχρι να ανακάμψει πλήρως. Όλα εξαρτώνται φυσικά από τον ιό και καθώς οι κατατόπους εξάρσεις πυκνώνουν, κανείς δεν ξέρει πότε όλο αυτό θα σταματήσει. Το μέλλον φαντάζει εξαιρετικά αβέβαιο, όμως το φετινό καλοκαίρι έχει ήδη δείξει πως ο κόσμος εξακολουθεί να απολαμβάνει τις διακοπές στο εξωτερικό. Προς το παρόν πάντως, ίσως η λύση να είναι οι διακοπές εντός των τυχών.